Ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ στην καθιερωμένη συνάντηση που έχουμε προγραμματίσει από την έναρξη της κοινοβουλευτικής μου θητείας, προκειμένου να σας ενημερώνω και να ενημερώνω την πόλη της Καστοριάς για τα σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν τον νομό Καστοριάς αλλά και γενικά την Ελλάδα και το πώς πορευόμαστε. Σήμερα λοιπόν, μετά από ένα τριήμερο του μεγάλου συνεδρίου που είχαμε στην Αθήνα, το 15ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου είχα τη χαρά και την τιμή να μιλήσω και να επευθυνθώ στους συνέδρους, να τονίσω την διαχρονική τη σύνδεση της Ελλάδας με την Νέα Δημοκρατία, από τότε που υπογράφτηκε 50 χρόνια δημοκρατία στην Ελλάδα, και μετά από δύο μήνες στο Ζάπιο που είχαμε το συνέδριο του κόμματος, έγινε και η υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης αυτού του κόμματος που 50 χρόνια κλείνει φέτος. Εγώ οφείλω να πω ότι από τα 16 μου, όπως τόνισα, σταθερή πορεία σε αυτή την μεγάλη παράταξη που σε πολλές μάχες και δύσκολες, αλλά και μάχες που μας φέραν χαρά και περηφάνεια, μάχες έτσι αυτή η παράταξη να μας οδηγήσει στην ΕΟΚ, μάχες για να κρατηθούμε στην Ευρωπαϊκή Σκληροπύρνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαχρονικές, και είχαμε πολύ σημαντικούς προσκεκλημένους στην Ursula von der Leyen χθες που βέβαινε χαιρετισμό, ο Μάρτιν Βέμπελ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με σημαντικές ομιλίες και στήριξη στη μεγάλη αυτή παράταξη. Ήταν μια γιορτή λοιπόν της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα θέλω να ενημερώσω όλους για τις προηγούμενες μέρες της συναντήσης στην Αθήνα. Ξεκινάω από τα πιο επικαιρά θέματα, γιατί αυτή τη βδομάδα, την Πέμπτη, εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, που το άρθρο 41 αναφέρεται στην πολυδομική στις ρυθμίσεις που αφορούν το νοσοκομείο Καστοριάς. Όταν λοιπόν εκλέχθηκα βουλευτής τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, είχαμε κάνει μια μεγάλη σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τους κλινικούς, την Αντιπεριφέρεια, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να επιληθεί ένα τεράστιο ζήτημα που υπήρχε για το νοσοκομείο Καστοριάς σε μια περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως, που είναι έτσι ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουμε εντάξει το νοσοκομείο Καστοριάς και από το πρόγραμμα το οποίο σας ανακοίνωσε πριν καιρό με 2 εκατομμύρια ευρώ εξυγχρονισμό των υποδομών του νοσοκομείου Καστοριάς και διάφορα προγράμματα τα οποία έχει ενταχθεί το νοσοκομείο. Αυτό λοιπόν το τεράστιο πρόγραμμα που είχε προκληθεί λύνεται με μια νομοθετική ρύθμιση που έρχεται και ψηφίζεται στη Βουλή με το άρθρο 41, προκειμένου το νοσοκομείο Καστοριάς σε όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είχε την ευκαιρία να υποκριθούν προτάσεις και να έχουν χρηματοδότηση και εξυγχρονισμό σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αυτό που αφορά την υγεία των καστοριανών πολιτών. Αυτό ξεκίνησε χωροταξικά σε συνεργασία με πολλά υπουργεία, γιατί αφορούσε κυρίως και το Υπουργείο του ΕΠΕΧΟΔΕ όσον αφορά τη χωροταξία. Αν πηγαίναμε με ένα ειδικό χωροταξικό, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε μια καθυστέρηση 2-3 χρόνια, μπορεί να χάναμε τα χρήματα. Η μόνη λύση γρήγορη ήταν μια νομοθετική ρύθμιση, που καταλαβαίνετε ότι μια νομοθετική ρύθμιση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Συνεργαστήκαμε με τον τότε υπουργό τον κύριο Χρυσοχοίδη, με τον τότε τον υπουργό τον κύριο Ταγαρά. Ο Άδωνης που ανέλαβε η ρύθμιση σχεδόν είχε ετοιμαστεί, το έβαλε σε προτεραιότητα και θέλω να ευχαριστήσω φυσικά τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και τον προηγούμενο Υπουργό Υγείας τον κύριο Χρυσοχοίδη, που αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα του ζητήματος, έτσι ώστε να εισαχθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας η ρύθμιση που αφορά το νοσοκομείο Καστοριάς. Είχαμε όμως αλλεπάλληλες συναντήσεις και θέλω να ενημερώσω τους πολίτες για τα ζητήματα που αφορούν το μεγάλο κλάδο, το μεγάλο άρρωστο της Καστοριάς μας που αφορά το κομμάτι της γονοποίησης. Είχαμε λοιπόν πει ότι θα προχωρήσουμε έτσι ώστε να δούμε και αυτούς τους επιχειρηματίες που δεν πήραν ούτε από το πρώτο πρόγραμμα ούτε από το δεύτερο πρόγραμμα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην προκήρυξη του υπολείπου από τα 8 εκατομμύρια, τα 4,5 εκατομμύρια, έτσι ώστε να μπορέσουμε με διορθώσεις στην πρόσκληση να μπορέσουν να ενταχθούν όσο περισσότερες επιχειρήσεις στη β' φάση του προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Είχα λοιπόν τηλεδιασκέψεις
και με την Γενική Γραμματέα και με τον κύριο Σκρέκα και με τον κύριο Παπαθανάση. Και επίκειται λοιπόν στις 17 την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη, ώστε να μπορέσω να συντονίσω τρεις υπουργούς. Ο κύριος Κρέκας με την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών και ο κύριος Θάνος Πετραλιάς, έτσι ώστε να δούμε συνολικά την ολιστική πρόσβαση, την ολιστική προσέγγιση σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την επιχειρηματική κοινότητα της Καστοριάς, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ένα μεγάλο κομμάτι αφορά το κομμάτι της γονοποίησης. Ταυτόχρονα είχαμε όμως συναντήσεις με τους μυροπαραγωγούς στον κύριο Σταμενίτη. Ο κύριος Σταμενίτης ζήτησε μια επιστολή να κατατεθεί, που να φαίνεται και να επιστοποιείται η ζημιά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και ένα κομμάτι ακόμα της παραγωγικής Καστοριάς, το κομμάτι των μήλων, που αποτελεί επίσης ένα μεγάλο, μεγάλο κλάδο και αναπτύσσεται συνεχώς με συνεχές εξαγωγές, με μια τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι καστοριανοί παραγωγοί και αγρότες, προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουν για να μπορέσουν οι άνθρωποι να συνεχίσουν την καλλιέργεια αυτή, την σπουδαία καλλιέργεια που έχουμε στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν, προχωράμε πολύ σύντομα στο πρόγραμμα, τη β' φάση του προγράμματος για τη Δούνα, που αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο πρώτο ή στο δεύτερο πρόγραμμα που βγάλαμε για να ενισχύσουμε την αυτή, και ταυτόχρονα να δούμε και άλλα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας και τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Την επόμενη λοιπόν σημαντική συνάντηση ήταν με τον διοικητή της ΔΥΠΑ, της νέας υπηρεσίας, η παλιά ΟΑΕΔ, όπως είναι γνωστός, ο κύριος Πρωτοψάρτης, και με την κυρία Δόμη, την Μιχαηλίδη, την Υπουργό Εργασίας, έτσι ώστε να δούμε αυτό που είχαμε πει προεκλογικά, το τομεακό πρόγραμμα ανεργίας για την Καστοριά, και σήμερα μάλιστα θα στείλω σε όλους τους φορείς έγγραφο που θα ζητάω συγκεκριμένα πράγματα, έτσι ώστε αυτή η χρηματοδότηση που θα έχουμε, τα 10 εκατομμύρια που έχουμε από το RRF, το Ταμείο Ανάκαμψης, να κουμπώσει στις ανάγκες της περιοχής. Γιατί όντως η ΔΥΠΑ έχει κάνει μια πολύ σημαντική εργαλεία και έχει ανασχεθεί πάρα πολύ το κομμάτι της ανεργίας στην Ελλάδα, αλλά εδώ, επειδή αφορά μια ιδιαίτερη περιοχή, την Καστοριά, που έχει ιδιαίτερα ζητήματα, αφού μαζέψουμε τις προτάσεις από όλους τους φορείς, θα έρθει τα τεχνικά τμήματα της ΔΥΠΑ μαζί με τον διοικητή της ΔΥΠΑ στην Καστοριά, για να δούμε πώς μπορούμε να εξειδικεύσουμε και να έχουμε μετά το Πάσχα ή πριν ακόμα το Πάσχα να ανακοινώσουμε συγκεκριμένα μέτρα ανεργίας για την περιοχή μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τιμή, γι' αυτό και άργησα λίγο στη συνάντησή μας, να φιλοξενούμε την Βούλα την Πατουλίδου στην περιοχή, όπου από το πρωί είχαμε συναντήσεις και με την μέλη της ΔΕΠ Καστοριάς, είχαμε συναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη για τα διάφορα ζητήματα της περιφέρειας, έτσι ώστε να είναι ενημερωμένη στον εκλογικό αγώνα τον οποίο δίνει η κυρία Πατουλίδου. Στο Δήμο Καστοριάς συναντήσαμε όλους τους αντιδημάρχους, είχαμε επίσκεψη στην Διεύθυνση Αστυνομίας, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς, στον Προοδευτικό Σύλλογο Καστοριάς, στο Μητροπολίτη Καστοριάς ήμασταν πριν από λίγο, και θα συνεχιστεί το πρόγραμμα μέχρι τις 4.30 ώρα το απόγευμα σε επισκέψεις σε διάφορους φορείς, προκειμένου η Αντιπεριφερειάρχη της Θεσσαλονίκης, που είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ τα 4 χρόνια που ήμουν στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, να ενημερωθεί στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη κίνηση που κάνει, έτσι ώστε να είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και να διεκδικήσει και αυτή τη στήριξη και τον ψήφο των καστοριανών πολιτών. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είμαι εδώ να σας απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που ίσως θέλετε να σας απαντήσω.